Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Στολάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και έτσι είναι όπως τα λέτε, η Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται αυτές τις ημέρες. Κύριε Γαϊτάνη, τώρα έχει γίνει μια συζήτηση για το lockdown και για το πώς θα βγούμε. Περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία, βλέπουμε τα κρούσματα, είναι ρεαλιστικό σενάριο το ότι θα λήξει το lockdown την 30 Νοεμβρίου ή να περιμένουμε ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα στα σπίτια μας? Κύριε Στολάκη, ό,τι γίνεται σήμερα σε σχέση με τον κορονοϊό στην πατρίδα μας θα φανεί σε 15 μέρες. Και σήμερα βλέπουμε περίπου τα αποτελέσματα 15 ημερών πριν. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ νωρίς να προδικάσουμε τι θα γίνει από τώρα σε 10 ημέρες. Ο επιδημιολογικός φόρτος είναι αυξημένος, το βλέπουμε. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα από χθες, από προχθές, αλλά αυτό πρέπει να σταθεροποιηθεί και να αρχίσει να έχει τάσεις αποκλιμάκωσης, να μειώνονται τα κρούσματα και κατά συνέπεια εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί. Σας άκουσα πριν που είπατε ότι η χθεσινή εφημερία ενός μεγάλου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης ήταν καλύτερα, είχε λιγότερο φόρτο από άλλες μέρες. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρουν οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλώ εγώ. Ακριβώς, το άκουσα αυτό το σχόλιο που κάνατε. Κατά συνέπεια, αυτό είναι κάτι που θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Οι επιστήμονες θα δουν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση. Είναι πολύ νωρίς ο καθένας να προδικάσει για το τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Γαϊτάνη, η κατάσταση είναι οριακή. Είδαμε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε στην λύση της επίταξης 2 ιδιωτικών κλινικών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τι δεν πήγε σωστά, δεν υπήρχε σχεδιασμός ή αποκλειστικά για αυτή την κατάσταση φταίει η χαλαρότητα των πολιτών? Τι δεν πήγε σωστά σε σχέση με την ανάγκη της επίταξης, εννοείται? Τι δεν πήγε σωστά σε σχέση με τους σχεδιασμούς και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης? Εάν κάτι δεν πήγε σωστά τελικά. Άκουστε κύριε Στολάκη. Γιατί υποτίθεται ότι μελετούσαμε και σχεδιάζαμε και σκεφτόμασταν ακόμα και τα χειρότερα πιθανά σενάρια. Σε ό,τι αφορά την επίταξη των νοσοκομείων, υπενθυμίζω ότι από την προηγούμενη άνοιξη υπήρξε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με νόμο ότι έδινε τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αν παραστεί ανάγκη. Αυτή η ανάγκη τώρα παρέστηκε και από αυτή τη αρχή το κράτος κινήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, βρισκόμαστε τώρα στην κορύφωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ό,τι μέτρα ίσχυσαν για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας ίσχυαν και για τη Νότιο Ελλάδα. Για κάποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε μία αύξηση των κρουσμάτων, ενδεχομένως να έφτεξε και κάποιο είδους χαλαρότητα, αλλά από εκεί και πέρα αυτή την ώρα δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης. Νομίζω ότι το πιο σόφρον είναι όταν θα περάσει αυτή η δύσκολη στιγμή και όλο μας το βάρος θα πρέπει να είναι πώς θα περάσει αυτή η δύσκολη στιγμή, να γίνει αξιολόγηση των συνθήκων που οδήγησαν σε αυτή και ανάλογα να πάρει τις αποφάσεις η πολιτεία. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι από τα περίπου μέσα Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά 19 Οκτώβρη, είχε γίνει και μία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και είχαν αξιολογήσει την κατάσταση και βλέπανε ότι τα πράγματα, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλά στη Θεσσαλονίκη. Άρα υπήρχε. Και γιατί δεν λήφθηκαν μέτρα, κύριε Γαϊτάνη, νωρίτερα, εφόσον τα πράγματα δεν ήταν καλά στη Θεσσαλονίκη? Πολλοί έχουν αρχίσει να εκφράζουν την πεποίθηση ότι αν είχαμε προχωρήσει στη λήψη μέτρων τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, τα πράγματα δεν θα είχαν φτάσει σε αυτή την οριακή κατάσταση. Κύριε Στολάκη, βρισκόμαστε σε απαγορευτικό 2 εβδομάδες τώρα. Βλέπω ότι τα κρούσματα παραμένουν περίπου στην ίδια κατάσταση χωρίς να έχουν μειωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενδεχομένως οι κοινωνικές αποστάσεις, οι φυσικές αποστάσεις, αν θέλετε, η χρήση μάσκας, όλα αυτά τα μέτρα που είναι ο νούμερο ένα εχθρός του κορονοϊού, τα βασικά μέτρα καταπολέμησής του, ενδεχομένως να μην αποδίδουν. Αλλά αυτό και πάλι σας λέω είναι κάτι που θα αξιολογηθεί από τους επιστήμονες εκ των υστέρων, γιατί αυτοί γνωρίζουν ποια είναι η χρονική ανταπόκριση του πληθυσμού σε κάθε μέτρο.
Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα. Στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα πρώτα από όλη την Ελλάδα που υπάρχουν μέτρα περιορισμού της κίνησης. Δυστυχώς φαίνεται ότι υπήρξε μια διασπορά το προηγούμενο διάστημα, μας οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Ελπίζω όμως πραγματικά ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ελπίζουν και οι επιστήμονες, θα έχει αρχίσει να αποδίδει το απαγορευτικό, να αποφορτιστεί η κατάσταση και φυσικά, όπως σας είπα μετά, θα κάνουμε την οποιαδήποτε αποτίμηση. Μάλιστα. Κύριε Γαϊτάνη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.